Ως παιδιά εργατών, η θέση μας είναι εδώ, δίπλα στα εργατικά σωματεία. Και από αυτό το βήμα θέλουμε να κάνουμε γνωστό ότι είμαστε 5 μήνες απλήρωτοι με ευθύνη της κυβέρνησης, που μια χαρά ξέρει να μοιράζει λεφτά στα αφεντικά, να δίνει ολόκληρα δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς, αλλά τα 400 ευρώ το μήνα που αντιστοιχούν σε κάθε σπουδαστή είναι εκτός προγράμματος. Η ακρίβεια, οι λογαριασμοί ρεύματος και αερίου που αδυνατούν να πληρώσουν οι γονείς μας είναι τα αποτελέσματα της ανάπτυξής τους, που αφορά όπως φαίνεται μόνο τους λίγους. Η πρωτομαγιά μας εμπνέει γιατί δείχνει τη δύναμή μας να τα καταφέρουμε. Δείχνει το δίκιο της τάξης μας που έχει μάθει να το κερδίζει στην πράξη με μάχη και όχι να τους το χαρίζουν. Έτσι θα κάνουμε και εμείς. Δεν θα παρακαλέσουμε κανέναν. Δεν θα μας σταματήσει κανένας αν δεν δικαιωθούμε. Ο μισθός μας είναι μια μικρή επιστροφή του κόπου μας, του ιδρώτα μας που έχουμε χτίσει για να τα βγάλουμε πέρα με δουλειά, σπουδές και ζωή. Κάνουμε γνωστά σε όλες τις ΕΠΑΣ τα αιτήματά μας. Πρώτον, άμεση καταβολή όλων των μισθών που μας χρωστάνε με ευθύνη του Υπουργείου. Δεύτερον, οι μαθητές του δεύτερου έτους που μπήκαν στη σχολή τη χρονιά του 2020-2022 μπήκαν γνωρίζοντας ότι το πτυχίο τους θα είναι επίπεδο 3 με επαγγελματικά δικαιώματα 4. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς και χωρίς καμία προειδοποίηση, το πτυχίο τους υποβαθμίστηκε σε επίπεδο 3 με επαγγελματικά δικαιώματα 3. Απαιτούμε να πάρθει πίσω το νομοσχέδιο που υποβαθμίζει το πτυχίο τους. Τρίτον, να δοθεί το επίδομα σύντησης στέγασης σε όλους τους σπουδαστές που το δικαιούνται. Τέταρτον, μείωση στο 50% των ημερών του ΦΕΚ που επιβάλλει η υποχρεωτική πρακτική άσκηση για 12 μήνες με αποτέλεσμα να μην μπαίνει στο τέλος πτυχίο πιστοποίηση, αλλά μόνο μία βεβαίωση. Τέταρτον, μόνιμο και σταθερό προσωπικό καθαριότητας. Πέμπτον, επίσκεψη και φροντίδα των χώρων υγιεινής σε όλους τους ορόφους της σχολής. Μαζί με τους εργάτες, δεν φοβόμαστε τίποτα και κανέναν. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Να φοβούνται αυτοί που ευθύνονται για την κατάστασή μας. Να είναι σίγουροι ότι δεν θα υποχωρήσουμε. Στέλνουμε και εμείς την αλληλεγγύη μας στους λιμενεργάτες της Κόσκο, το Πειραιά, που είναι σε απεργία για να σταματήσει να υπάρχει το κάτερμα αυτό στο λιμάνι. Η κυβέρνηση μια χαρά μπόρεσε να στείλει σε ένα βράδυ ΜΑΤ και ράμπο του λιμενικού για να τους φοβήσει. Όταν είναι να κάνει που έχουμε ανάγκη όμως, τότε υπάρχει καθυστέρηση και καλέσματα για υπομονή. Ζήτω η Ελλαδική Πρωτομαγιά.